Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Συνεπείς το ραντεβού μας στο Blue Sky Economy με θέματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα, καθώς έχουμε τις τραπεζικές μετοχές να κλείνουν σε χαμηλό έτους, βατερλό για τις τραπεζικές μετοχές και ένα πρόβλημα το οποίο πλέον αρχίζει να αναδεικνύεται σε απειλητικό βαθμό, καθώς βλέπουμε ότι και οι διεθνείς αγορές με τη νέα πτώση της Wall Street δίνουν σημάδια θρίλερ τουλάχιστον για το ξεκίνημα της χρονιάς του 2019. Θα δούμε θέματα αναλυτικά σήμερα γύρω από τα κόκκινα δάνεια. Έχει φτάσει η ώρα τους, μπαίνουν και τα φαντ στο παιχνίδι πια. Το παιχνίδι γίνεται πιο σύνθετο, πιο σκληρό, ενδεχομένως να υπάρξουν και ευκαιρίες με κουρέματα από πλευρά των φαντ τα οποία δεν τολμούσαν να κάνουν οι τράπεζες. Απ' την άλλη πλευρά όμως μην ξεχνάμε ότι τα φαντ είναι φαντ και όπου μυριστούν αίμα, εκεί δεν θα διστάσουν να κάνουν κινήσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση δανειολήπτες που έχουν κόκκινα δάνεια. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα είναι μαζί μας σε λίγο και η κυρία Τζορτζάτου, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ. Εξάλλου αναμένονται οι πρώτοι μήνες της νέας χρονιάς να είναι πράγματι ένα πολύ, θα έλεγε κανείς, σκληρό brand affair μεταξύ των τραπεζών και των funds αλλά και των δανειοληπτών, οι οποίοι από την πλευρά τους θα έχουν και έναν νέο νόμο κατσέλι να τους βοηθήσει και τις 120 δόσεις οι οποίες θα μπουν και αυτές στο παιχνίδι και φυσικά τον εξοδικαστικό ο οποίος εξυγχρονίζεται και δείχνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν τουλάχιστον τον χρόνο για να μπορέσουν να κερδίσουν και εκείνες τις περικοπές χρεών που θα τους οδηγήσουν σε μια βιώσιμη πορεία. Θα ξεκινήσουμε όμως από το θέμα της Χαλιβουρικής, το οποίο παίρνει νέες διαστάσεις σήμερα. Είδαμε ότι το θέμα ξεκίνησε με μια συνέντευξη του κυρίου Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου στην Καθημερινή. Ανταπάντησαν οι γη του. Ο ίδιος στη συνέχεια, όπως από αυτή την εκπομπή είχαμε μεταφέρει, έδωσε μια νέα διάσταση και πάμε σήμερα να δούμε τι λέει η ίδια η ΔΕΗ, η οποία με ανακοίνωσή της αναδεικνύει ένα νέο παράγοντα στην υπόθεση της Χαλιβουρικής, σημειώνοντας ότι είναι αδικαιολόγητα υψηλή η κατανάλωση ενέργειας από την Χαλιβουρική από τη στιγμή που έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητά της ως Χαλιβουργίας και κρατάει επιφυλάξεις για εξαπάτηση, διότι εάν δεν έχει την δραστηριότητα, την βιομηχανική, την αυτή της Χαλιβουργίας, αυτό το εργοστάσιο δεν δικαιούται να παίρνει αυτές τις προνομιακές τιμές που έπαιρνε μέχρι να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε στο κόψιμο του ρεύματος στις τελευταίες ημέρες. Δεν δικαιούται λοιπόν να παίρνει αυτές τις προνομιακές τιμές και άρα εδώ η ΔΕΗ λέει ότι αν πράγματι η κατανάλωση πήγαινε για άλλες χρήσεις με προνομιακές τιμές, θα ζητήσει τώρα τα σπασμένα από την Χαλιβουρική. Άρα λοιπόν η υπόθεση περιπλέκεται και πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της ΔΕΗ πριν πάμε στα θέματα των τραπεζών, τα οποία θα είναι και τα κυρίως θέματα για τη σημερινή μας εκπομπή. Η ΔΕΗ λοιπόν αναφέρει ότι θα προβεί σε αναδρομική ανατιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει καταναλωθεί. Ανακοίνωση για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τη Χαλιβουρική εξέδωσε η ΔΕΗ. Να δούμε τι λέει αυτή η ανακοίνωση. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και στοιχεία που περίλθαν σε γνώση της ΔΕΗ, η παραγωγή χάλιβα ή συναφών προϊόντων από τη Χαλιβουρική έχει τερματιστεί από το 2015. Ωστόσο, οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας εταιρείας αυτής παραμένουν έκτοτε σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκρίσιμες με αυτές μεγάλων καταναλωτών όπως ο αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος ή ο ΟΣΕ. Το εντελώς αδικαιολόγητο αυτό ύψος των καταναλώσεων οφείλεται στην παραγωγή άλλων προϊόντων στον χώρο των εγκαταστάσεων της Χαλιβουρικής άσχετων με το χάλιβα. Το ανωτέρω συνιστά παραβίαση των όρων σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Χαλιβουργικής, στο πλαίσιο της οποίας η προνομιακή τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας αφορούσε αποκλειστικά στην παραγωγή χάλιβα ή συναφών προϊόντων. Η ΔΕΗ επιφυλάσσεται και ήδη έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες
τόσο για την αποκατάσταση της προφανούς ζημίας που υπέστη με την επιβαλλόμενη αναδρομική ανατιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας σε αντιστοιχεία με την πραγματική παραγωγική δραστηριότητα στη Χαλιβουργική, όσο και στην διελεύκανση τυχών εξαπάτησής της. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία οδηγούν τη διοίκηση της ΔΕΗ να βγάλει αυτήν την ανακοίνωση. Κατά συνέπεια θα περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, που οπωσδήποτε αυτό περιπλέκει πάρα πολύ την υπόθεση της Χαλιβουργικής. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στις τιμές του χρηματιστηρίου. Ένα χρηματιστήριο το οποίο κλείνει το 2018, τουλάχιστον με τα στοιχεία της σημερινής συνεδρίασης, μένει η αυριανή συνεδρίαση και αυτή της Δευτέρας, κάτω από τις 600 μονάδες, με τις τράπεζες σε ένα βατερλό άνευ προηγουμένου, στις τραπεζικές μετοχές να έχουν καταρρεύσει, να σημειώνουν όλο και χαμηλότερα επίπεδα. Πάμε να δούμε λίγο πού κλείνουν οι τιμές στο χρηματιστήριο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πλην της Motor Oil, η οποία έχει κάνει σήμερα μια άνοδο στο συν 2,22 στο 20,75, με μείον 7 η Αλφα, μείον 7 η Εθνική, πραγματικά δηλαδή βλέπουμε ότι πάμε σε κατώτατα έτους να κλείσουμε, δηλαδή η Αλφα έχει φτάσει στο 1,03 €. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά την Αλφα και στο 1,90 και στο 1,80 μέσα στη χρονιά, κοντά στο καλοκαίρι και πάνω από 2 €. 2 είναι η τιμή της αύξησης που έγινε πριν από 3 χρόνια, το Δεκέμβριο του 2015. Ένα σήμερα, 50% χαμένη η μέτοχη από εκείνη την αύξηση, μείον 7 η Αλφα, κάτω από 10 €, 9,75 ο ΤΕ, 7,66 ο ΠΑΠ, και βλέπουμε ότι και η μετοχή της χρονιάς με μια απόδοση που ξεπερνά το 30%, η Τέρνα Ενεργειακή έχει χάσει τα 6 € και έκλεισε σήμερα στα 5,60 με μείον 2,95. Μείον 3,31 Eurobank, 0,46,70. Αντίστοιχα μείον 2,86 Πειραιώς στο μείον 78 και το μείον 5 της Εθνικής. Η Εθνική και πάλι κάτω από το 1 €, διαψεύδοντας όσους περίμεναν ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Να πούμε ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι στο 4,38%. Να πούμε ότι η Deutsche Bank έχει βγάλει μια πρόβλεψη όπου προβλέπει ότι θα πάμε σε πτώση μετοχών και άνοδο αποδόσεων στα ομόλογα. Νομούρα, ο Ιανουάριος του 2019 θα είναι σκληρός για τις αγορές λόγω ρευστοποιήσεων από Fed. Και πάμε να δούμε στη συνέχεια τις αναλυτικά τις μετοχές του FTSE 25. Πάμε να δούμε τις μετοχές. Τις βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν. Βλέπουμε ότι η Aegean από τα 9 € κλείνει τη χρονιά στα 7. Η Βιοχάλκο στο μείον 2,244. Η Γεκτέρνα στο όριο των 4 € μείον 0,37. Η ΔΕΗ μείον 2,45, 1,31,60. Η Λάκτορας 1,31,80, ο οποίος μπορεί να είναι από τις μετοχές που θα έχουν ενδιαφέρον το 2019, 1,31,80 μείον 1,49. Πάμε στην επόμενη στήλη. Εδώ έχουμε την επόμενη στήλη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα ελληνικά πετρέλαια 7,28. Τα ελληνικά πετρέλαια, παρά τα υψηλά κέρδη τα οποία έχουν καταγράψει, παρά την προοπτική ιδιωτικοποίηση, πάλι πάνε κοντά στα 7 €. Τα είπαμε για την Εθνική και την Eurobank, η ΔΑΠ στο 4,87 και οι υπόλοιπες μετοχές με την ΕΧΑΕ. Κάκιστη συμπεριφορά που δείχνει ότι η αγορά εκτιμά κακή χρηματιστηριακή χρονιά, 3,59 μείον 3,23 για το σύνολο της χρονιάς, MIG κάτω από τα 7 και Motor Oil μόνη ανωδική στο συν 2,22-20,75. Πάμε να δούμε και την τελευταία στήλη των ελληνικών μετοχών. Να, εδώ και η τελευταία στήλη. Jumbo 12,80 και οι υπόλοιπες μετοχές με την Λέως κάτω από 7,50 μείον 1,60 στο 7,39. Ο ΠΑΠ 7,66, κάτω από τα 15 ο ΟΛΠ, 0,78 σέντς, δηλαδή η μετοχή της Τραπέζης Πειραιώς, και οι υπόλοιπες μετοχές με το Ιτάνα σταθερό 19,54, ο Ιτάνας ο οποίος βγαίνει από το ελληνικό χρηματιστήριο. Πάμε να δούμε τώρα τις διεθνείς αγορές. Ο Ντάου έκανε χθες μία ανάκαμψη κατά 1000 μονάδες, σήμερα όμως χάνει 350, είναι πάνω από τις 22 μονάδες, 22.500 περίπου και χάνει μείον 1,5%. Αντίστοιχα ο S&P 2.438, βλέπουμε τον DAX σε κρίσιμα επίπεδα,
πάνω από 2,5% οι απώλειες, ήρθε κοντά πια στο 1300. Εάν χάσει αυτή τη στήριξη γύρω στην περιοχή των 1400, ενδεχομένως ο DAX να μπει σε μια απτωτική κίνηση η οποία θα επηρεάσει όλα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πάρα πολύ κακή η κατάσταση εν γέννη στις αγορές. Ο Dow διορθώνει, φυσιολογικά η Wall διορθώνει από τα ψηλά της και ενδεχομένως να σταθεροποιηθεί, διότι η ανάπτυξη στην Αμερική δεν θα μειωθεί, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αν και κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί ξαφνικά η Αμερική να μπει σε ύφεση. Ο Dow ενδεχομένως λοιπόν πρώτα απ' όλα να σταθεροποιηθεί για να δούμε ποια θα είναι η σαφής προοπτική της οικονομίας. Απ' την άλλη πλευρά, τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που δεν ακολούθησαν την άνοδο δείχνουν αδύναμα στην πτώση. Και φυσικά κερδισμένοι αυτοί οι οποίοι άκουσαν ότι λέγαμε το τελευταίο δίμηνο μπείτε στο χρυσό, ο χρυσός θα είναι το απόλυτο αντιστάθμισμα της αναμενόμενης η οποία και γίνεται αυτή τη στιγμή αναταραχής στα χρηματιστήρια. Βλέπουμε λοιπόν το χρυσό 1.277, υψηλότερα το 1.275, με δολάριο ισχυρό, άρα λοιπόν πολλαπλά κέρδη σε όσους τόλμησαν, και ας λένε διάφορα asset management ότι ο χρυσός είναι ντεμοντέ, ο χρυσός μπορεί να είναι ντεμοντέ, αλλά ήταν φανερό ότι θα ήταν ο κερδισμένος της αυτής της διακύμανσης η οποία σημειώθηκε στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο μετά την χθεσινή του άνοδο σήμερα έχει επιστρέψει σε πτωτική τάση. Να πούμε επίσης ότι ο ΟΠΕΚ και χώρες ανεξάρτητη παραγωγή ενδεχομένως να σχηματίσουν ένα νέο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Θα τα δούμε αυτά εάν προλάβουμε, εάν έχουμε χρόνο. Πάμε να δούμε τώρα λίγο τις ισοτιμίες. Παραμένει πολύ ισχυρό το δολάριο. Το δολάριο κλείνει καλά τη χρονιά και αυτό έχει σημασία, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τοποθετηθεί σε commodities μπορεί να αντισταθμίζουν τις απώλειές τους. Εκείνοι όμως που έχουν τοποθετηθεί σε χρυσό κερδίζουν και από τις δύο πλευρές και φυσικά είναι οι απόλυτοι νικητές αυτής της μεγάλης διακύμανσης που υπάρχει στις αγορές. Βλέπουμε ότι η στερλίνα σταθεροποιήθηκε στο 1,26 και από εκεί και πέρα το ευρώ ισχυροποιείται έναντι της στερλίνας στο 0,90. Ευχαριστήσουμε τη σκηνοθέτη μας και πάμε να δούμε τώρα το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο για τον Ιανουάριο-Νοέμβριο για αυτή την περίοδο έφτασε τα 7.626 εκατομμύρια. Ο αρχικός στόχος ήταν τα 4 δις. 4,6 δις ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017. Άρα αυτοί που αμφισβητούσαν το που θα πήγαινε φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα, πράγματι θα πρέπει να έχουν δαγκωθεί, διότι ο στόχος ξεπεράστηκε κατά πολύ. Τα καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού λοιπόν ανήλθαν σε 45.626 ευρώ, αυξημένα κατά 1,5% έναντι του στόχου, και να πούμε ότι συγκρατήθηκαν στα 2,8 δις οι δαπάνες. Θα δούμε μερικά αναλυτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2,5 δις ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1 δις που είχε περιληφθεί στην συζητική έκθεση προϋπολογισμού το 2019 για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 774 εκατομμυρίων το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47,47 δις παρουσιάζοντας αύξηση κατά 760 εκατομμύρια ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45.620 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 1,5%, ειδικότερα για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου. Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε σε εξής κύριες κατηγορίες εσόδων: φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 17 εκατομμύρια ή 0,2%, φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 129 εκατομμύρια ή 4,3%, φόρο στην περιουσία κατά 22 εκατομμύρια ή 0,8%, ΦΠΑ
Λοιπόν, κατά 42 εκατομμύρια ή 0,3, λοιποί φόροι κατανάλωση κατά 39 εκατομμύρια ή 9,4, έμεση φόροι ΠΟΕ 45 εκατομμύρια 4,3 και ούτω καθεξής. Και να πούμε ότι μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα σε εξής κατηγορίες: φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 2,5%, άμεση φόρη ΠΟΕ κατά 5,7%, τέλος ταξινόμηση οχημάτων κατά 6,2%, εφουκού ενεργειακών προϊόντων κατά 0,5%. Να πούμε ότι οι επιστροφές εσόδων εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκαθάριση λήξη πρόθεσμων οφειλών ανήλθαν σε 3.181 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 475 εκατομμύρια από το στόχο. Το ενδεκάμινο έχουν πραγματοποιηθεί και επιστροφές εσόδων της τάξης του 1.593 εκατομμύρια που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα εκαθάριση λήξη πρόθεσμων οφειλών. Τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 1.851 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 105 εκατομμύρια έναντι του στόχου. Κυριότερες κατηγορίες εσόδων, στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου το Νοέμβριο του 2018, είναι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων, ΦΠΑ, λοιποί φόροι κατανάλωσης. Αντίστοιχα στις μειώσεις είχαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση των ενεργειακών προϊόντων, ΦΠΑ πετρελαιοειδών, άμεση φόρη ΠΟΕ, λοιποί ειδικού φόρου κατανάλωσης. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μία εικόνα και από το υπερπλεώνασμα το οποίο δημιουργήθηκε και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω την κυρία Βασιλική Τζοντζάτου που είναι και σήμερα μαζί μας, όπως κάθε Πέμπτη. Βασιλική, βλέπω πιστή στο ραντεβού σου. Να. Έτσι, μέρες αυτές είναι μέρες οι οποίες καταρχάς θα πρέπει να ηρεμήσουμε, θα πρέπει να χαλαρώσουμε, θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να βρούμε την βάση μας, διότι έρχονται άλλες μέρες το 2019, όμως μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο αυτά λέμε και έχουμε φτάσει μέχρι το 2000, κλείνουμε το 2018, έχουμε μπροστά μας το 2019. Το δίδαγμα της υπόθεσης είναι ότι με λίγη σωστή νομική υποστήριξη, συστηματική διερεύνηση και αν βάλουμε μπροστά το μυαλό σε σχέση με την ψυχολογία, είναι βέβαιο ότι τελικά θα μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα διεκδικήσουμε από αυτούς οι οποίοι μας πιέζουν να δώσουμε πράγματα που δεν μπορούμε να δώσουμε. Θα διεκδικήσουμε λοιπόν να έχουμε λύσεις, οι οποίες λύσεις τουλάχιστον θα φέρουν ισορροπία στις οφειλές που έχει ο καθένας μας, διότι οι οφειλές είναι συντριπτικές, αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία από τη μία και από την άλλη το πρόβλημα του τραπεζικού συστήματος αφορά επίσης τις τράπεζες σε τέτοιο βαθμό που πλέον, όπως είδαμε και από τη χρηματιστηριακή αγορά, όπως έχουμε δει και από τις αναλύσεις και όπως φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, όλοι οι σοβαροί επενδυτές καταλαβαίνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα των κόκκινων δανείων και μοιραία θα πρέπει να πάνε σε άλλες λύσεις. Οπότε μία αντιμετώπιση από πλευρά των δανειοληπτών τέτοια η οποία θα έχει νομικές βάσεις σίγουρα θα τις αναγκάσει να συμπεριφερθούν με μεγαλύτερη σοφροσύνη και αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αποτυχία στην οποία έχουν οδηγηθεί από την θα έλεγε κανείς συμπεριφορά χωρίς εμπειρία, συμπεριφορά η οποία στερήθηκε γνώσεις. Πάντως είναι δεδομένο, το βλέπουμε ξεκάθαρα στο χρηματιστήριο, ότι οι σημερινές χρηματιστηριακές αξίες λένε ότι οι τράπεζες αυτές θα χρειαστούν κεφάλαια και ότι οι τράπεζες αυτές δεν μπορούν να πετύχουν τους στόχους σε βάση τριετίας τουλάχιστον, άσχετο αν το 18 φεύγει με κάποια σχετική επιτυχία, τους στόχους που τους έχει βάλει ο εποπτικός ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο SSM. Ναι, οι στόχοι είναι πάρα πολύ ψηλοί που τους έχει βάλει. Και σαν μοναδική λύση, το μεγαλύτερο μέτρο πίεσης που ασκούν αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι οι πληστηριασμοί. Και τους έχει θέσει όρια για πληστηριασμούς. Τους είχε πει 20.000 το 2018, το 19 πάμε στις 25, το 20 πάμε στις 30 και μετά πάμε 35. Αλλά αυτά τώρα είναι σχετικά, δεν αποκλείται να αυξηθούν οι πληστηριασμοί. Και είναι πληστηριασμοί και πολύ μικρών κατοικιών. Δεν είναι μόνο μεγάλης αξίας κατοικιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι τράπεζες προσπαθούν με τον πληστηριασμό
Δεν πιστεύω ότι προσπαθούν τόσο πολύ να βρουν λύσεις και να κάνουν ρυθμίσεις δανειολήπτες, αλλά έχουν αποφασίσει πραγματικά να πάρουν από τον τρόπο που κινούνται, να πάρουν τα σπίτια των πολιτών. Ποιος είναι λοιπόν ο μόνος τρόπος? Ο μόνος τρόπος που μπορεί να σώσει κάποιος το σπίτι του είναι νομικός τρόπος. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη, ειλικρινά, γιατί έχω σώσει πολλά σπίτια δανειοληπτών. Πραγματικά νιώθω περήφανη όταν μπορούμε εμείς οι δικηγόροι να βοηθήσουμε ένα δανειολήπτη, ένα καλοπροαίρετο δανειολήπτη, ο οποίος βρέθηκε χωρίς αιτία, χωρίς τη θέλησή του, πραγματικά χωρίς δόλο, γιατί μειώθηκε η σύνταξη, μειώθηκε ο μισθός, έμεινε άνεργος, έπαθε προβλήματα υγείας. Αυτά είναι απρόβλεπτα γεγονότα. Λοιπόν, και δεν μπορεί να πληρώσει τη δόση του δανείου του και νιώθω πάρα πολύ καλά όταν καταφέρνω με σωστό νομικό χειρισμό να του σώσω το σπίτι του και μάλιστα σώσω εκείνη την περιουσία. Είναι τελευταίες μέρες για τον νόμο Κατσέλη. Αυτό που έχω να πω ότι εμείς οι δικηγόροι που ασχολούμαστε με τον νόμο Κατσέλη βασανιζόμαστε αυτές τις μέρες, δεν κάναμε γιορτές. Ξεκινάνε από το πρωί, από τις 6 ώρα στο Ειρηνοδικείο, λέω, της Αθήνας, να πάρουμε νούμερο. 6-6,5 περίπου, να πάρουμε νούμερο για να καταφέρουμε την αίτηση και μάλιστα δεν καταθέτουμε αίτηση. Ουσιαστικά μας δίνουν μία βεβαίωση ότι την καταθέτουμε, ότι την έχουμε καταθέσει, δηλαδή πριν την έχουμε καταθέσει μέχρι 31 Δεκεμβρίου για να κατοχυρωθούμε, να μπορεί να μπει ο πελάτης στον νόμο Κατσέλη. Γίνεται ένας πανικός και στους γραμματείς, εγώ λέω λεπτομέρειες. Δεν είναι ότι μόνο εμείς οι δικηγόροι βασανιζόμαστε να γράψουμε τις αιτήσεις, θα μπείτε, γιατί τις αφήσαμε τελευταία μέρα. Ναι, ο λόγος που τις αφήσαμε τελευταία μέρα δεν είναι προσωπικός μας λόγος, είναι ότι οι τράπεζες άρισαν πάρα πολύ να δώσουν βεβαίωση οφειλών και σε πάρα πολλούς δεν έχουν δώσει ακόμη βεβαίωση οφειλών. Ο στόχος βέβαια είναι να μην ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη. Πάντως, Βασιλική, με συγχωρείς τώρα να σε ρωτήσω και κάτι. Ναι, διότι εδώ πέρα οι πληροφορίες λένε ότι παρατείνει τον νόμο Κατσέλη. Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι παρατείνεται. Ναι, σωστά. Και μετά θα έχουμε και ένα νόμο που θα το αντικαταστήσει. Έστω ότι ο νόμος ο άλλος θα είναι δυσμενέστερος. Αλλά το τρίμηνο αυτό εσύ εκτιμάς ότι. Ναι, δεν πρέπει θα να έχουμε... εκδοθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Εάν δεν εκδοθεί, εγώ σαν δικηγόρος έχω τεράστια ευθύνη. Έχει το πελάσει να του κάνω την αίτηση να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Και του λέω μετά δεν γίνεται. Παράταση και του λέω συγγνώμη, δεν έγινε παράταση. Έχω τεράστια ευθύνη σαν δικηγόρος. Τον κατέστρεψα πραγματικά και έχω ευθύνη σαν δικηγόρος. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εμείς τρέχουμε να τις καταθέσουμε και οι γραμματείς δουλεύουν μέχρι τα μεσάνυχτα λοιπόν, για να τις ταξινομήσουν. Παρακαλώ, λέω, να βάλουμε το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στην οθόνη για να μπορούν οι τηλεθεατές μας να κάνουν τα ερωτήματά τους, να πάρουν τηλέφωνο από τώρα και στο εξής για να θέσουν ό,τι ερώτημα θέλουν πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές, με οφειλές στις τράπεζες κυρίως σήμερα, με οφειλές που έχουν να κάνουν ενδεχομένως και με κόκκινα δάνεια ή ενδεχομένως αν θέλουν να βοηθήσουν να αναδιαρθρωθεί το δάνειό τους ώστε να το εξυπηρετούν με μεγαλύτερη ευχέρεια, για εκείνους επίσης οι οποίοι μπορεί να έχουν καταγγελμένα δάνεια, πιέζονται από τις τράπεζες, για εκείνες επίσης που αντιμετωπίζουν πάση φύσεως ενδεχομένως καταγγελίες, διαταγές πληρωμών, πληστριασμούς ή φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν τέτοια ζητήματα, είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας από τώρα και στο εξής στην διάθεση των τηλεθεατών μας. Η κυρία Τζοντζάτου θα απαντήσει σε ό,τι χρειαστείτε. Βασιλική. Ναι, καταρχάς θέλω να πω ότι μαύρα Χριστούγεννα έχουν κάνει οι δανειολήπτες και από την αγωνία τους για να μαζέψουν τα χαρτιά να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, όσοι έχουν αποφασίσει να ενταχθούν στον νόμο. Και φυσικά η τελευταία μέρα είναι τη Δευτέρα που μπορούμε να καταθέσουμε. Θα σας πω τα νέα, τι πανικός θα γίνεται τη Δευτέρα, θα σας τα πω την άλλη εβδομάδα. Αλλά το θέμα, επίσης όμως έχουν πάρα πολύ, εγώ που βλέπω μιλάω με πελάτες, έχουν πολύ κακή ψυχολογία. Ο φόβος ότι θα χάσουν το σπίτι τους, τους έχει γίνει αιμονή πραγματικά και δεν μπορούν να χαρούν τίποτα. Δεν έχουν, δηλαδή, βλέπεις ότι έχουν ένα άγχος. Τι θα κάνουμε, πώς θα σώσουμε το σπίτι, γιατί πραγματικά τους έχουν πιέσει πάρα πολύ οι τράπεζες, στέλνουν συνεχώς διαταγές πληρωμής. Είπαμε, η διαταγή πληρωμής είναι ένα έγγραφο που λέει πάνω είναι ονόματι του ελληνικού λαού. Όταν σας έρθει τέτοιο χαρτί, πρέπει αμέσως να κάνετε. Όταν έχετε αυτό το χαρτί, πρέπει αμέσως να κάνουμε ανακοπή με δικηγόρο. Είναι απαραίτητο αυτό για να σταματήσουμε, χωρίς να μας ξεγελάσουν. Χωρίς να μας καθησυχάσουν, θα έλεγα, οι υπάλληλοι των τραπεζών, οι οποίοι λένε μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα, έλα να κάνεις μια ρύθμιση, θα προχωρήσουμε. Ναι, αλλά αν δεν συμφωνήσουν στη ρύθμιση, εκεί τι γίνεται. Εκεί πλέον προχωράει. Το επόμενο βήμα είναι έκφραση αναγκαστικής κατάσχεσης και βγαίνει και ορίζεται η ημερομηνία πληστηριασμού.
της κατοικίας. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί νομικοί τρόποι και γι' αυτό νιώθω πολύ περήφανο που έχω σταματήσει πάρα πολλούς πληστηριασμούς με κάθε τρόπο και με τον νόμο Κατσέλη και με νομικά μέσα, τα νομικά μέσα που έχουμε για να σταματήσουμε ένα πληστηριασμό. Απλά πρέπει να κινητοποιηθούν όταν τους έρχεται οποιοδήποτε γραφή, λοιπόν, έστω και καταγγελία της δανειακής σύμβασης, πρέπει να κινητοποιηθούν αμέσως λοιπόν, οι ελλείψεις και να μην αδρανήσουν. Λοιπόν, πάμε εμείς στο διάλειμμά μας, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Αμέσως μετά το διάλειμμα, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, από τώρα μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε σειρά στη διάθεσή σας για να βάλετε τα ζητήματα που θέλετε, να κάνετε όποια σχόλια θέλετε και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε πάνω σε ζητήματα οφειλών προς τράπεζες, πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με εξυπηρετούμενα, καθυστερούμενα, οποιαδήποτε μορφής δάνεια και τον τρόπο που θέλετε να το διαχειριστείτε σε σχέση με τις τράπεζες. Είναι η κυρία Ντοντζάτου μαζί μας. Όλα αυτά μετά το πολύ σύντομο διάλειμμα. Μαζί πάμε στον πρώτο τηλεθεατή μας, ο οποίος είναι στην γραμμή. Ελάτε, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ντοντζάτου. Εδώ είναι. Είμαι στο νόμο Κατσέλη, το οποίο καταργήθηκε, αλλά δεν πήρε παράτα. Πείτε μας. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ναι, καταργείται ο νόμος Κατσέλης. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, έχει βγει και η δεύτερη απόφαση. Όχι, η πρώτη που βγήκα στο Λοδικείο. Ναι. Και είναι για το 21 να. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εσείς έχετε προλάβει και έχετε καταθέσει την αίτηση. Ο σκοπός, εμείς αυτό τρέχουμε να προλάβουμε να καταθέσουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου της αιτήσεως. Εγώ πληρώνω τώρα 2 χρόνια περίπου. Μια χαρά είσαστε, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ναι. Και ο γιος μου. Ναι. Είναι και αυτό στο νόμο Κατσέλη, το οποίο αυτού έχει γίνει το δεύτερο ηρωνοδικείο, στη δεύτερη φορά για το ηρωνοδικείο πήγε, λόγω παιδί ήταν νέο και του δώσανε πάλι τη δεύτερη παράτα μέσα στο 2027. Α, το 27, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Μια χαρά είσαστε. Δεν έχουμε προβλήματα. Αλλά είναι και κάτι άλλο, συγγνώμη κιόλα γιατί σε κατσερώ. Πείτε μου. Τα πήρανε ξένα φάξ, δεν μας πειράζει εμάς. Εσάς δεν σας πειράζει τίποτα. Έχετε προλάβει, είσαστε από τους έξυπνους. Ναι, γιατί. Γιατί που προλάβατε και από τους τυχερούς. Ναι, που προλάβατε και ενταχθήκατε στο νόμο Κατσέλη. Απλά θα πρέπει τη στιγμή που δεν έχει γίνει το δεύτερο δικαστήριο το δικό σας, ναι, να ετοιμαστείτε πάρα πολύ καλά για να κερδίσετε το τελικό δικαστήριο. Γιατί εάν δεν το κερδίσετε, το χάσατε και δεν μπορείτε να κάνετε έτσι να ενταχθείτε πάλι στο νόμο Κατσέλη. Καταλάβατε. Ό,τι πήρε το δικαστήριο, μετά τι άλλο να κάνω. Ναι, απλά θέλει μια καλή ετοιμασία με σωστά επιχειρήματα για να το κερδίσετε το δεύτερο δικαστήριο. Σωστά. Αυτά που είχα κάνει δεν έχω τίποτα άλλο, δηλαδή επιχειρήματα έχω. Ότι αυτή είναι η συνταξή μου, αυτά είναι τίποτα άλλο. Ναι, αν έχετε μικρό εισόδημα, πιστεύω θα πάτε καλά. Ναι, 900 ευρώ για μπαίνει και 300 γυναίκα, αυτά είναι. Έχετε, έχετε πολλά ακίνητα στο όνομά σα. Στο όνομά μου δεν έχω τίποτα, μόνο την σύνταξη. Α, η γυναίκα σα έχει κάτι? Έχει ένα σηματάκι στο χωριό. Εντάξει. Πιστεύω. Ένα σηματάκι στο χωριό. Νομίζω θα ενταχθείτε λογικά γιατί έχετε πολύ μικρό εισόδημα. Είσαστε από αυτούς που πραγματικά έχετε ανάγκη να ενταχθείτε. Καλά, είμαι τώρα. Θέλω ακόμα 3 χρόνια για να γίνει. Χρωστάτε πολλά, το υπόλοιπο είναι μεγάλο. Τι χρωστάτε? Κοίταξε, έχω πάρει και καταναλωτικά. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν τώρα το. 60.000 έχω πάρει το σπίτι. Είχαμε δώσει 20. Δεν θυμάμαι τώρα εδώ και 3 χρόνια πόσο. Δηλαδή πόσο το σπίτι είναι στο όνομά σας ή στο όνομά σας? Μισό σε μένα. Επομένως, τι μου λέτε, δεν έχετε τίποτα στο όνομά σας και η γυναίκα σας έχει ένα κτηματάκι στο χωριό? Έχετε λοιπόν εκεί. Εντάξει, ναι, ξεκάθαρα. Επομένως, μπαίνετε στο νόμο Κατσέλη για να σώσετε την πρώτη κατοικία, το σπίτι σας. Ναι, όχι, καλά, δεν έχει, μου λέτε, εγώ δεν έχω τίποτα. Εντάξει, δεν το έλαβα υπόψη μου, δηλαδή. Όχι, πριν, είναι πολύ βασικό. Το έχουμε πάρει από την εργατική κατοικία, δηλαδή, το σπίτι. Αυτό δεν παίζει λοιπόν, ρόλο. Κύριε Γιάννη, ναι, σας ευχαριστούμε. Είναι να είστε καλά. Κατοικία, όμως. Ό,τι χρειαστείτε την κυρία Ντοντζάτου, την παίρνετε σε αυτό το τηλέφωνο που βλέπετε για να τη ρωτήσετε περισσότερα πράγματα μετά το πέρας εκπομπής. Πάμε σε έναν άλλο κύριο Γιάννη, ο οποίος είναι στο τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας. Καλησπέρα. Μου έχει διορίσει το καθοδικείο δικηγόρο για να κάνω την αίτηση του νόμου Κατσέλη. Ναι. Έχουν περάσει 6 μήνες και με κολλησιεργεί συνεχώς. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Τώρα τελευταία δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Η ημερομηνία τελειώνει. Τι μπορώ να κάνω? Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, καταρχάς, μήπως σας έχει κάνει την αίτηση και απλά δεν το βρίσκεται το δικηγόρο αυτόν.
Όχι, όχι. Δεν μου έχουμε δώσει ραντεβού για να κάνουμε. Τώρα, βλέπετε, συγγνώμη, βλέπετε τη διαφορά. Έχουμε εμείς οι δικηγόροι που είμαστε στα γραφεία. Καταλάβατε, σας λέω, από τους... Βλέπετε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα εμείς να μην σηκώσουμε τηλέφωνο. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Ναι. Τώρα, πιστεύω όμως ότι θα κάτι θα έχει κάνει. Είμαι σίγουρη, μην στενοχωριέστε. Το ότι δεν σηκώνει το τηλέφωνο δεν σημαίνει κάτι. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα, να μην βγαίνουν οι γραμμές. Καταλάβατε. Δεν νομίζω να της έχετε δώσει εντολή να κάνει αίτηση για να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και να μην την έχει κάνει. Δεν το πιστεύω. Είναι έξι μήνες. Και τελειώνει η προθεσμία. Κοιτάξτε, εκείνη η διαφορά του διαρισμένου δικηγόρου, του δικηγόρου που βγαίνει. Γιατί σε εμάς ερχόστε συνέχεια, ξέρετε, εκείνη η διαφορά. Έχετε μια προσωπική επαφή, συνεχή επικοινωνία, μας βρίσκει στο γραφείο. Καταλάβατε, σας λέω. Εκείνη η διαφορά μας. Τώρα, τι να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι τα έχει κάνει όλα και όλα θα πάνε καλά. Προλαβαίνω να μου διορίσουν άλλο τώρα. Είναι πολύ νωρίς. Τι πρέπει να κάνει τώρα για να καταλάβει τι γίνεται. Ένα είναι βασικό. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να του διορίσει άλλο. Δεν μπορεί κανένας. Και πού θα προλάβει να έχει σε μία μέρα να πάρει όλα, να μαζέψει όλα τα έγγραφα και να κάνει και την αίτηση. Δεν νομίζω αυτό ότι μπορεί να το κάνει κάποιος. Είναι περάνω των δυνάμεών μας αυτό. Άρα πώς θα τσεκάρει αν έχει γίνει έτσι ή αν δεν έχει γίνει. Θα προσπαθήσει να τον βρει να ρωτήσει. Και αν δεν έχει καταθέσει, αν δοθεί τελικά κάποια παράταση. Το βλέπετε πάλι. Καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες μέρες, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι, ειλικρινά. Άλλο από το να προσπαθείτε να τη βρείτε. Αλλά τώρα να βρείτε τον δικηγόρο αυτόν. Αλλά μπορεί να λείπει, είναι και διακοπές ο κόσμος. Μην κοιτάζετε τώρα. Άλλοι δικηγόροι είναι εδώ και παλεύουν με τον νόμο Κατσέλη και άλλοι είναι διακοπές. Το συνηθισμένο είναι, το λογικό είναι αυτές τις μέρες οι δικηγόροι να είναι διακοπές. Όλος ο κόσμος είναι διακοπές. Έστω λίγο ημέρες. Μήπως λείπει λόγω των ημερών. Κοιτάξτε το πάλι. Εδώ είμαστε. Αν θα δοθεί παράταση, θα το πούμε. Επομένως, μετά έχει το χρόνο να κινηθείτε. Αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνετε να κάνετε τίποτα σε μία μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή και δικηγόρο, μέχρι να σας διορίσει καινούριο, δεν μπορείτε. Το καινούριο δεν θα προλάβει. Μέχρι να δει τα χαρτιά προλαβαίνει να κάνει την αίτηση Δευτέρα. Δεν γίνεται. Απλά πρέπει να το είχατε πιέσει, να είχατε πιέσει λίγο πιο πολύ την κατάσταση, αν δεν το βρίσκατε 6 μήνες. Έχω πιέσει, έχουμε ανανεώσει 3 φορές τα χαρτιά. Γραφείο δεν έχει να πάτε να δείτε, είναι εκεί. Δεν έχει γραφείο, δεν με δέχεται στο γραφείο. Μου κάνει τι. Έχετε πάει όλα τα χαρτιά, όμως δεν έχετε πάει όλα τα χαρτιά, λείπουν ορισμένα. Γιατί θέλει πάρα πολύ πολλά χαρτιά ο νόμος Κατσέλη, όμως δεν τα έχετε πάει όλα. Όλα. Τι να σας πω. Λοιπόν, κύριε Γιάννη. Είναι το μόνο σημείο, το μόνο θέμα που δεν μπορώ να σου βοηθήσω. Ούτε να κατηγορήσω έναν άδελφο, ελπίζω ότι θα έχει κάνει. Λοιπόν, αν δεν έχετε πρόβλημα, πάρτε μας πάλι την άλλη εβδομάδα. Εδώ θα είναι η κυρία Τζορτζάτου. Την άλλη Πέμπτη. Παράτηση, να το πούμε ότι έχει χρόνο να σας ενημερώσει και να σας δώσει μια κατεύθυνση στο πώς θα πρέπει να κινηθείτε. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά. Βασιλική. Κοίτα τώρα, στεναχωριέμαι γι' αυτό. Στεναχωριέμαι γιατί έχει άγχος τώρα 6 μήνες, δεν μπορεί να. Μήπως τελικά αυτός ο μηχανισμός είναι ανεπαρκής, δηλαδή δεν έχει τις υποδομές ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο ο οποίος επιλέγει για πάρα πολλούς λόγους να υπερασπιστεί τα δίκαιά του μέσω αυτού του μηχανισμού. Ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να εκφέρω κριτική. Δεν μπορώ. Ο κόσμος έχει μυαλό και καταλαβαίνει. Εγώ απλά δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τα λυπάμαι, τι να πω κι εγώ με αυτά. Ας ελπίσουμε να δοθεί μια παράταση και θα. Αν δοθεί παράταση. Ας ελπίσουμε να δοθεί και θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κύριος, να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Βέβαια, το ότι κάνει την αίτηση δεν σημαίνει ότι θα ενταχθεί κιόλας. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα είναι σωστή η αίτηση και θα ενταχθεί. Πάντως, έχει σκληρύνει η κατάσταση για τον νόμο Κατσέλη, όπως προκύπτει αυτή τη στιγμή και από τα ρεπορτάζ που υπάρχουν και από την εικόνα της αγοράς. Είναι πιο δύσκολο πια να υπάρξουν ευνοϊκές αποφάσεις για τον νόμο Κατσέλη, έτσι. Ναι, εγώ αυτό που λέω σαν προσωπική μου, από προσωπική μου εμπειρία, επειδή ξέρω, κάνω συνέχεια αιτήσει για τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, η προσωπική μου εμπειρία λέει ότι όταν έχεις σωστά επιχειρήματα, τα δείξεις, τα προβάλλεις σωστά στο δικαστήριο, πραγματικά δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν είσαι όμως στρατηγικός κακοπληρωτής, αν έχεις μεγάλη ακίνητη περιουσία, αν έχεις υπερβολικό δανεισμό, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν και μου έχει τύχει σε πελάτες που έχουν με 1,5 και 2 εκατομμύρια χρέη και δεν έχει απορριφθεί αίτηση. Δηλαδή, συμβαίνουν. Καμιά φορά συμβαίνουν και χωρίς να είναι έμποροι, εννοείται δεν είναι έμποροι αυτοί.
Λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις. Το θέμα είναι πόσο έμπειρος είναι ο δικηγόρος ο οποίος κάνει την αίτηση για να ταχθούν στο νόμο Κατσέλη και πόσο σωστά προβάλλει τα επιχειρήματα. Αν τα προβάλλει σωστά, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη. Γιατί ο δικαστής πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Εγώ έχω δει τώρα τελευταία σε πελάτες μου τόσο ανθρώπινες αποφάσεις. Πραγματικά με έχουν συγκινήσει οι δικαστές με την ανθρωπιά που έχουν δείξει. Και έχουν εντάξει ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πρόβλημα. Πάμε στην κυρία Ιωάννα που είναι στο τηλέφωνο από το Παγκράτη μας παίρνει. Ελάτε κυρία Ιωάννα, καλησπέρα σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Μάλιστα. Όταν ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη, ναι, θα πρέπει, συμφέρει καλύτερα να είναι, και έχει την αρχή να βγει σε σύνταξη, συμφέρει καλύτερα να είναι κανείς συνταξιούχος ή ενεργεία, γιατί συνταξιούχος πάντα φαίνεται λιγότερο το εισόδημά του, το ετήσιο εισόδημά του. Κοιτάξτε, δηλαδή πιο ευνοεί αυτό. Σωστά, έχετε δίκιο. Το θέμα είναι, μπορεί κάποιος νέο που κάνει την αίτηση να ενταχθεί, μπορεί να είναι άνεργος. Καταλάβατε, τώρα πλέον δεν υπάρχουν επιλογές να ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη, όμως Κατσέλη τελειώνει. Είναι τα εισοδηματικά κριτήρια, παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο αυτά. Μπορεί να έχει κάποιος ένα. Εμένα μου έχει τύχει ένα άτομο μόνο, το οποίο να μην έχει καθόλου υποχρεώσει, ούτε παιδιά τίποτα, και με μισθό, με πολύ καλό μισθό, και να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Φυσικά έχει άλλους λόγους. Έχουμε σωστά επιχειρήματα, λόγους για να ενταχθεί. Όχι ότι. Καταλαβαίνω, θέλω να πω ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το εισόδημα. Αυτό που παίζει ρόλο είναι όλη η παρουσίαση, όλη η οικονομική κατάσταση, όλα τα έξοδα, όλες τις δαπάνες διαβίωσης. Καταλάβατε τι σας λέω. Ναι. Βέβαια, όσο πιο μικρό εισόδημα είναι, τόσο καλύτερα είναι να ενταχθεί κάποιος στο νόμο Κατσέλη και έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες. Όσο πιο μικρό γι' αυτό ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες όταν είναι κανείς συνταξιούχος. Όταν έχει πιο μικρό εισόδημα από το αν είναι ενεργεία. Αυτό ναι. Ναι, ναι. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή τελειώνουμε. Μία μέρα έχουμε, τέλος του μήνα είναι. Καταλάβατε, μέχρι τη Δευτέρα το αν θα δοθεί παράταση με τους ίδιους όρους, λένε θα δοθεί. Αλλά μακάρι αυτό που είναι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί αν έχουν σκοπό να δοθεί μια δίμηνη παράταση, γιατί δεν τη δίνουν και βασανιζόμαστε τόσο πολύ στα δικαστήρια και εμείς. Δίμηνη ή τρίμηνη. Μπορεί να μάλλον τρίμηνη θα είναι. Λένε, δίμηνη, τρίμηνη τουλάχιστον. Λέμε, αλλά γιατί, αν έχουν σκοπό να τη δώσουν, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ακόμα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να βγει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Λοιπόν, εάν έχουν σκοπό, γιατί να βασανιζόμαστε και εμείς οι δικηγόροι και οι γραμματείς όλοι τόσο πολύ να γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση. Δηλαδή αυτό πραγματικά να δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες τώρα με τις γιορτές και δεν είναι μόνο ότι εμείς, είναι ότι και οι δανειολήπτες οι οποίοι έρχονται να δώσουν χαρτιά όλα αυτά. Γιατί να γίνεται αυτός ο πανικός. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Εάν έχουν σκοπό να δώσουν την παράταση. Αν δεν έχουν σκοπό να δοθεί η παράταση και γίνει διαφορετική νομική αντιμετώπιση του θέματος χωρίς την προστασία της πρώτης κατοικίας ή σε πολύ μικρό ποσό να προστατεύει ή να είναι πολύ μικρή αντικειμενική αξία, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό θα περιμένουμε λίγες μέρες και θα το δούμε. Και φυσικά είμαστε οι πρώτοι που θα το πούμε τι θα γίνει. Έχω... Κάνατε την αίτηση. Όχι, έχω τις βεβαιώσεις των οφειλών. Μπράβο. Αλλά εάν θα βρω κάποιο δικηγόρο, έχω τις βεβαιώσεις, έχω μαζέψει όλα τα έγγραφα. Αυτό θα μπορέσει να με βάλει να ενταχθώ το 2020. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάτι. Εγώ θα σας πω κάτι από εμπειρία. Ναι. Όταν έρχονται οι πελάτες τις τελευταίες μέρες, υποχρεωτικά, πρέπει να το κάνουμε γρήγορα. Γιατί τη στιγμή που έρχεται ένας πελάτης και σου λέει κάνε μία αίτηση, εγώ θεωρητικά τώρα σου λέω, ναι. Ήρθε σήμερα πελάτης και μου λέει να κάνω την αίτηση. Βέβαια έχει όλα τα έγγραφα, τα που είχαμε πει από καιρό και τα μάζεψε τώρα γιατί άρχισαν να το δώσουν βεβαίως οφειλών. Υποχρεωτικά εγώ οφείλω να καταθέσω την αίτηση ή αύριο ή τη Δευτέρα. Εντάξει. Δηλαδή θέλω, δεν θέλω. Γι' αυτό λέω, αν έχουν σκοπό να δώσουν παράταση, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Να ξενυχτάμε εμείς οι δικηγόροι. Να ξενυχτάμε να γράφουμε πρώτον. Δεύτερον, να ξενυχτάμε να πάμε πρωί πριν να πάρουμε νούμερο για να κάνουμε την κατάθεση. Και οι γραμματείς πάλι οι οποίοι ξενυχτάνε, δουλεύουν Σαββατοκυριακά μέχρι αργά το βράδυ. Να ξενυχτάμε όλοι εμείς χωρίς αιτία. Αν έχουν σκοπό να δοθεί παράταση. Γι' αυτό λέω. Καταλάβατε. Γιατί εμείς όταν έρθει ένας πελάτης και σου λέει. Κάνε την αίτηση ή δεν την αναλαμβάνεις καθόλου. Λες συγγνώμη, δεν προλαβαίνω. Αν την αναλάβεις όμως, πρέπει να την κάνεις σε μία μέρα. Δεν το πολύ καταλάβατε. Εάν είναι όλα τα χαρτιά, εντάξει, αν λείπουν χαρτιά, δεν μπορεί κανείς να το κάνει. Γι' αυτό τώρα. Τι να σας πω. Ευχαριστώ, κυρία Τροζάτο. Ό,τι καλύτερο το κάνουμε. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι και μετά δικηγόροι και προσπαθούμε
προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βρίσκεται και να κρατήσει το σπίτι του. Γι' αυτό λέω, είπα και πριν στην αρχή, νιώθω πολύ περήφανη που πολλοί κόσμος έχει κρατήσει τα σπίτια του. Χάρη σε μένα, ναι, έχω κρατήσει πολλά σπίτια πελατών. Το λέω, καταλάβατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Στεναχωριές τώρα. Ελάτε κύριε Θόδωρε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Να ρωτήσω την κυρία Τζορντάτου. Έχω πάρει κάποιο δάνειο και είμαι απόλυτα συνεπής 14,5 χρόνια τώρα. Μπράβο σας. Η τράπεζα έχει κάποια υποχρέωση να κάνει επιβράβευση αυτής της συμπεριφοράς μου? Κοιτάξτε, το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων κάνει κάτι. Στέλνει επιστολές και κάνει κάτι επιβραβεύσεις, όπως το είχε αναγγείλει παλιά, τώρα σε ορισμένους δανειολήπτες που είναι συνεπείς. Το Ταμείο Παρακαταθήκων κάνει. Τώρα, ως προς τις άλλες τράπεζες, αυτό που γίνεται στην πράξη είναι. Αυτό θα το ζητήσετε όμως, μόνη της δεν πρόκειται να σας το κάνει η τράπεζα. Είναι ο διαχωρισμός οφειλής. Δηλαδή, σας χωρίζει το δάνειο σε δύο μέρη. Το ένα το πληρώνετε κανονικά και στο υπόλοιπο, εάν είσαστε συνεπείς στην πληρωμή του πρώτου μέρους του δανείου όπως το έχετε χωρίσει, σας κάνει ένα κούρεμα από 4 μέχρι τις 10% κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει να αντιζητήσετε αυτή τη λύση. Έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος ακόμα. Τρεις μήνες έχουν μείνει. Τρεις μήνες. Ποτέ να τελειώσει. Άμα είναι μόνο τρεις μήνες, τώρα τι να σας πω. Ας πάτε στην τράπεζα να κάνετε ένα αίτημα που σας κάνει ένα κούρεμα στο τέλος. Μόνο τρεις μήνες. Συγχαρητήρια που καταφέρατε και το ξεπληρώσετε. Μπράβο σας. Τι να κάνουμε. Και δεν ανήκετε στην καρδιά. Όχι, σας δίνω συγχαρητήρια που σας ξέρω ότι στερηθήκατε. Πραγματικά στερηθήκατε. Τι να κάνουμε. Είμαι σίγουρη. Σφίξε μεταλλουργιά όσο παίρνει. Μα έχω σας ακούσει, ευχαριστώ και πάλι. Έχω ακούσει ιστορίες από πελάτες που έχουν στερηθεί τόσο πολύ. Έχουν φτάσει σημείο να μην τρώνε. Ή να πηγαίνουν να τρώνε σε συζήτεια για να δώσουν τη δόση του δανείου τους. Για να είναι συνεπείς. Γι' αυτό λέω συγχαρητήρια όσοι έχουν καταφέρει και έχουν ξοφλήσει και δεν έχετε το άγχος ότι θα σας πάρουν το σπίτι ή θα βγει το ακίνητο σε πληστηριασμό. Γιατί οι πληστηριασμοί είναι. Οι τράπεζες δεν καταλαβαίνουν τους πληστηριασμούς. Τώρα το λέμε στη θεωρία. Στην πράξη θα δούμε ότι θα αυξηθούν πάρα πολύ το 19, γιατί έχουν πάρει εντολή από τους θεσμούς. Εκτελούν εντολές. Δεν είναι ότι οι τράπεζες είναι κακοήθησες. Εν τω μεταξύ έχουν πουληθεί πάρα πολλά δάνεια σε ξένα φαντς, που σημαίνει η τράπεζα μέχρι τώρα είχε μια σωστή μια πολιτική, λίγο. Ήταν λίγο χαλαρή στην πολιτική της στην ίσπραξη του δανείου, δεν ήταν τόσο επιθετική. Τώρα όμως τα ξένα φαντς που έχουν έρθει να κερδίσουν δεν θα είναι τόσο χαλαρά, θα προσπαθήσουν πάση θυσία να βγάλουν κέρδος. Και σίγουρα είναι πιο επιθετική η πολιτική τους και φυσικά θα βγάλουν τα κίνητα, πολύ περισσότερα ακίνητα σε πληστηριασμούς. Γιατί έχουν ένα σκοπό, ένα στόχο μόνο το κέρδος. Ενώ οι τράπεζες πολλές φορές έκαναν μία υπομονή σε ορισμένους οι οποίοι δεν είχαν να πληρώσουν ή δεν τους πίεζαν τόσο πολύ. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε θεαματικές αλλαγές σε βάρος των δανειοληπτών. Και δυστυχώς ο ευεργετικός νόμος, ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος έγινε για να σώσει τα σπίτια του κόσμου και έχουν σώσει πάρα πολλοί δανειολήπτες στα σπίτια τους και μάλιστα από το 2010 που έγινε, ήταν ακόμα πιο ευνοϊκός ο νόμος Κατσέλη, ήταν πιο εύκολος, αλλά και μετά την τροποποίηση έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Αλλά και πάλι έχει σώσει το σπίτι του πάρα πολλοί κόσμος, έχει σώσει τα σπίτια του χάρη στο νόμο Κατσέλη. Όχι χάρη στο. Όχι, γιατί αν δεν υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, οι τράπεζες σίγουρα θα του είχαν πάρει το σπίτι. Γιατί όταν δουν ότι κάποιος έχει λήξει πρόθεσμα χρέη, δεν πληρώνει, και εφόσον έχουν πάρει εντολή από τους θεσμούς να είναι πιο επιθετικές στο θέμα της ίσπραξης, αναγκάζονται υποχρεωτικά και βγάλουν τα ακίνητα σε πληστηριασμούς. Και αν βγει το ακίνητο σε πληστηριασμό, να μην υπάρχουν νομικοί τρόποι να το σταματήσεις, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο και πιο και οικονομικά είναι πιο. Εντάξει, έχει ένα οικονομικό κόστος. Άλλο κόστος έχει να ενταχθεί κάποιος στον νόμο Κατσέλη, και άλλο κόστος έχει να κάνει ανακοπές στο θέμα να σταματήσει τον πληστηριασμό και σε όλα αυτά. Και ο σκοπός βέβαια είναι σωθεί η πρώτη κατοικία, που δυστυχώς μόνο με τον νόμο Κατσέλη προστατεύεται. Δεν προστατεύεται με κανέναν άλλο νόμο η πρώτη κατοικία. Ο νόμος Κατσέλη εκπνέει σε λίγες μέρες. Είμαστε σε αναμονή να δούμε τελικά τι θα γίνει, αν θα δοθεί η πολυσυζητημένη παράταση, αλλά αν δεν γίνει επίσημα δεν μπορούμε να στηριχθούμε στην παράταση και το θρίλερ συνεχίζεται και τις γιορτές. Το δεν είναι γιορτές, είναι θρίλερ.
παραμονές τώρα να γίνεται αυτός ο πανικός στα ειρηνοδικεία, πραγματικά δεν είναι, δεν είναι σωστό. Δηλαδή να γίνεται ένας πανικός, ένα άγχος, χωρίς αιτία. Και λέω και πάλι, αν να δοθεί αυτή η πολυπόθετη και η πολυσυζητημένη παράταση. Στην πράξη πιστεύουμε ότι, στη θεωρία πιστεύουμε ότι θα δοθεί, αλλά άμα εμείς οι δικηγόροι δεν το δούμε, δεν μπορούμε να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα δοθεί παράταση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Μιχάλη, ο οποίος είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα, σας ακούμε, ελάτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Το ερώτημα μου είναι το εξής εμένα. Είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, χρωστάω 60.000 σε μια τράπεζα και θα πουλήσω το σπίτι μου πάλι 60.000 να το πληρώσω. Mm. Ωραία. Το θέμα είναι το εξής. Τι χρειάζεται για να βγω, για να βγω από το νόμο Κατσέλη, γιατί είμαι στο νόμο Κατσέλη. Είσαι στο νόμο Κατσέλη. Σας έχει βγάλει να πληρώσετε δόσεις. Είναι το πρώτο δικαστήριο ή το δεύτερο? Όχι, όχι. Είναι το... Έχουν γίνει 2-3, έχουν γίνει αναρρύθμιση, γιατί κάποια στιγμή μπορούσα και έδινα περισσότερα από την πρώτη ρύθμιση. Και τώρα βρήκα έναν τρόπο να το πουλήσω το σπίτι, δηλαδή, αρκεί να φύγω από την τράπεζα. Ωραία, εγώ σας έχω κάνει μια ερώτηση. Μου είπατε, λοιπόν, έχετε κάνει ένα δικαστήριο, το πρώτο, που σας έβγαλε μια προσωρινή διαταγή. Ναι, ναι. Κάνετε και το δεύτερο? Ναι, ναι, το οποίο άλλαξε απλά την ημινία δόση, την οποία τη δίνω. Βγήκε το δεύτερο δικαστήριο, το οποίο σας έχει ορίσει να δίνετε μια ημινία δόση, την οποία τη δίνετε. Ναι, 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 ναι. Πόσες τράπεζες έχετε? Μία. Μία τράπεζα. Τώρα, για να βγείτε από το νόμο Κατσέλη, θέλει μια διαδικασία, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να συνεννοηθείτε με τη νομική υπηρεσία της τράπεζας. Αν δεν συνεννοηθείτε, δεν μπορείς να κάνετε κάτι. Και το ότι χρωστάτε 60.000 και είσαστε σίγουροι στο σπίτι που λέτε 60.000. Ναι, ναι, ναι. Έχετε βρει αγοραστή? Ναι, ναι. Και είσαστε σίγουροι ότι το υπόλοιπο είναι 60.000. Να είναι 58, να είναι 62. Μπορείτε, ναι, καλύπτεται αυτό. Λέω, μπορεί να υπολύσουμε τους στόχους. Εδώ θέλει συνεννόηση με την τράπεζα. Ο δικηγόρος, με τον δικηγόρο της τράπεζας. Με την νομική υπηρεσία, όχι με τον δικηγόρο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν είναι αδύνατον, ούτε ακατόρθωτο, αλλά θέλει συνεννόηση. Χωρίς συνεννόηση δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Να σας το πάρω κάπως αλλιώς, να σας το πω. Εάν εγώ πάω κάνω αύριο συμβόλαιο και έχω τα λεφτά που χρωστάω και πάρω και 65.000 και είμαι απόλυτα σίγουρος. Κάνω συμβόλαιο, παίρνω τα λεφτά και πάω και τους τα δίνω. Θα μου φέρουν αντίρρηση? Ναι, θα πρέπει να συνεννοηθείτε με την τράπεζα. Συνεννοηθείτε πρώτα με την τράπεζα πριν το κάνετε αυτό. Όπως και να έχει, έτσι. Όπως ναι. Και να έχει, γιατί έχει το δικαίωμα να κάνει διάρρηξη αγοραπολισίας. Η τράπεζα θα το δεχτεί κατά πάσα πιθανότητα. Δεν υπάρχει λογικό περίπτωση. Λογικό είναι να το δεχτεί, αλλά θέλει νομικό τρόπο. Ναι. Μάλιστα. Πάρτε το δικηγόρο να σας και ρωτήστε την τράπεζα να το δέχεται. Αλλιώς θα γίνει διάρρηξη. Τράπεζα ίσα-ίσα, τα λεφτά θα τα πάρει μαζεμένα και θα είναι μια χαρά που τώρα ψάχνουμε. Ναι, αλλά άμα δεν κάνει... αυτό και εγώ λέω. Εάν δεν κάνετε τη σωστή νομική διαδικασία, πρώτα απ' όλα να κάνετε τη σωστή νομική διαδικασία, να είστε κατοχυρωμένος. Το ότι παίρνει τα λεφτά και τα βάζει στην τράπεζα δεν λέει κάτι. Ναι, βέβαια. Δεν σημαίνει κάτι, τα βάζει σε ένα λογαριασμό. Δηλαδή, μπορεί να την προσωρινή διαταγή τρέχουμε, αν δεν είναι σωστός ο λογαριασμός, δεν μπορεί. Τίποτα. Λέω, μπορεί να έχει επιπτώσει κανείς αν κάνει συμβόλαιο χωρίς τη γνώμη της τράπεζας. Ναι, άμα θέλει κάνει διάρρηξη αγοραπολισίας της τράπεζας. Έχει κάνει πάρα πολλές. Μέσα στην πενταετία κάνει διάρρηξη αγοραπολισίας. Μήπως ξέρετε περίπου πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η διάρρηξη αγοραπολισίας? Όχι, για να πάρω την έγκριση της τράπεζας. Αυτό είναι καθαρά, έχετε δίκιο. Αυτή δεν είναι πολύ σύντομη διαδικασία αυτή, αλλά θέλει. Είναι εξαρτάται από την τράπεζα και από τον τρόπο που θα το χειριστεί η νομική υπηρεσία. Καταλάβετε, στην κάθε τράπεζα είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν θέλω να μπείτε τράπεζα, δεν με απασχολεί. Ναι, ναι, δεν λέω. Απλά σας λέω, εάν όμως το έχετε αποφασίσει, κάντε το. Ναι, έχετε, ναι. Έχετε πολλά χρόνια ακόμα να πληρώσετε. Ναι, 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 ναι. Τα 20. Αλλά έτσι τουλάχιστον ησυχάζω σαν άνθρωπος και ας πάω και στο ενίκιο μετά, δεν με πειράζει. Ναι. Αρκεί να φύγει αυτό ο βραχνά, γιατί και τώρα τόσο καιρό δίνουν αυτά που έχει βγάλει ο νόμος Κατσέλη. Και τι έγινε, το υπόλοιπο πάλι το ίδιο παραμένει. Ναι, έχουν και το άκουσα. Γι' αυτό. Μην σας πω ότι αυξάνεται κιόλας. Καταλάβατε. Κοιτάξτε, λογικό είναι Μιχάλη, να έχει ένα επιτόκιο και να φτάσει. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, να σας μπει καλά η χρονιά με υγεία και. Εάν θέλετε κάτι πάλι στις επόμενες μέρες, εδώ θα είναι η κυρία Τζορτζάτου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στο Blue Sky Economy μαζί με την κυρία Τζορτζάτου, εκτάκτως Παρασκευή, μιας και χάσαμε τις αρχικές μέρες της εβδομάδας. Να είστε καλά όλοι. Καλό σας βράδυ.